Πάμε τώρα να συνδεθούμε ζωντανά με την Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου βρίσκεται η ανταποκρίτρια του Real, η Βάνα Στέλου. Βάνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Βάνα, είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Και πολύ άσχημο. Και πολύ άσχημο. Πάρα πολύ άσχημο σε όλη την Τουρκία. Προηγουμένως, θα ξεκινήσουμε τα τελευταία νέα. Είχε τελείωσε το διάγγελμα του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα τα έως τώρα τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, που έχουν διασωθεί των τραυματιών, 3.549 άνθρωποι στην Τουρκία. Είναι ξεχωριστό το νούμερο στη Συρία. Ναι, ναι, ναι. Είναι νεκροί, 22.168 είναι οι τραυματίες και 8.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί έως τώρα, είπε ο Ερντογάν. Τα νούμερα αυτά θα αυξηθούν όσο περνάνε οι μέρες και επίσης εδώ να πούμε ότι οι διασώστες στις περιοχές που έχουν πληγεί δίνουν μάχη με το χρόνο, γιατί ξέρετε, όσο περνάνε οι μέρες και οι ώρες, 72 ώρες άμα συμπληρωθούν, σταματάνε και οι ελπίδες ναι, να διασώσουν, να βρούνε κάτω από τόνους μπάζων ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι, και αυτοί είναι πάρα πολλές χιλιάδες, γι' αυτό και το νούμερο θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα. Τώρα, ο Ερντογάν είπε και κάτι άλλο, ότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους 3 μήνες θα κηρυχθούν οι 10 περιοχές της Τουρκίας που πλήγησαν από το σεισμό. Η χώρα από χθες είναι σε 7ήμερο εθνικό πένθος. Οι σημαίες είναι με σύστιες παντού. Μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου είναι κλειστά τα σχολεία σε όλη τη χώρα, θα είναι κλειστά. Έως τις 20 Φεβρουαρίου στις περιοχές που έχουν πληγεί. Τώρα, 100 δισεκατομμύρια λίρες για έκτακτη βοήθεια στη διάθεση των περιοχών που έχουν πληγεί. 102.000 κρεβάτια έχουν σταλεί, λέει, μέχρι στιγμής, είπε, 54.000 σκηνές. Ενώ θα ανοίξουν ξενοδοχεία στην Αντάλια για να στεγάσουν, πραγματικά για να ξεχάσει ο κόσμος τον πόνο του, για να στεγάσουν τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν που την κεφαλή κλείνε. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Βάνα. Τόσος κόσμος τώρα που ευτυχώς διασώθη από το σεισμό, πού θα πάει να μείνει? Είναι πάρα πολύς ο κόσμος. Πόσοι είναι άστεγοι αυτή τη στιγμή? Τα μέσα κάνουν λόγο για περίπου 400.000 αστέγους. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο, παιδιά. Οι άνθρωποι αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, είναι στο δρόμο. Τα σπίτια τους κάποιον έχουν καταστραφεί ολοσχερός. Άλλον έχουν πάθει ζημιές. Απαγορεύεται να μπουν μέσα. Ναι, με ακούτε? Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι καλή γραμμή. Και επίσης οι άνθρωποι πλέον φοβούνται να ξαναμπούν στα σπίτια τους. Δεν μπαίνουν. Πού είναι? Έξω. Στους δρόμους, στα αυτοκίνητά τους, όσοι έχουν αυτοκίνητα, σε άλλες περιοχές που έχουν μεταφερθεί, έχουν πάει συγγενών τους, σε τζαμιά, σε πλατείες, σε ξενοδοχεία όσα δεν έχουν καταρρεύσει, σε κυβερνητικά κτίρια που έχουν παρασχεθεί από το κράτος για προσωρινά καταλήματα, και από χθες το βράδυ σε σκηνές, οι οποίες είναι περίπου 55.000 οι σκηνές που στήθηκαν από την διαχείριση κρίσεων, από την ΑΦΑΔ, από την τουρκική ΑΦΑΔ, προσωρινά βέβαια όλα αυτά. Ναι, βέβαια, μέχρι εκεί έχει και πάρα πολύ κρύο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Τι θερμοκρασίες έχει χιόνι τώρα? Χιόνι. Το βράδυ πέφτει κάτω από το μηδέν και αυτή τη στιγμή είναι στο μηδέν. Είναι πάρα πολύ άσχημες οι καιρικές συνθήκες, γιατί έχει βροχή και χιόνι και τα δύο, και πάρα πολύ κρύο. Είναι όλο το δράμα μαζί, Θεοδώρα, ναι, γιατί έτυχε στους ανθρώπους, εκτός ότι τους βρήκε στον ύπνο 4.30 το πρωί, είναι και Φεβρουάριος μήνας που ήδη είχε ξεκινήσει και χιόνισε σε όλη την Τουρκία. Εδώ χιόνισε χθες το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, ο Ερντογάν έκανε λόγο για μια τεράστια καταστροφή που είναι αντιμέτωπη όχι μόνο η χώρα, αλλά και παγκόσμια ο πλανήτης. Επίσης, να σας πω ότι χθες το βράδυ, αυτά είναι ό,τι τελευταίο νέο έχουμε συγκεντρώσει. Ναι, εκτός από το πένθος, το εθνικό πένθος, που όλη η χώρα είναι και οι άνθρωποι σε κατάσταση όχι μόνο κοντά στις περιοχές, αλλά το βλέπουμε και εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Οι άνθρωποι είναι ψυχολογικά πάρα πολύ χάλια. Αυτό εκφράζεται και μέσα από τα, όπως μπορούν τέλος πάντων, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγγνώμη. Χθες το βράδυ ήταν συγκλονιστική η βοήθεια και οι εθελοντές που έσπευσαν να
πάνε σε κεντρικά σημεία που είχαν ανακοινωθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να αφήσουν τρόφιμα, κουβέρτες, θερμάστρες και ό,τι άλλο έχουν ανάγκη οι άνθρωποι που έχουν πληγεί. Αυτά συγκεντρώθηκαν σε κούτες και μέσω φορτηγών μεταφέρθηκαν, μεταφέρονται γιατί είναι καθοδόν στις πληγήσεις περιοχές. Και λέω μέσω οδικός, μέσω φορτηγών, γιατί τα αεροδρόμια είναι κλειστά. Παραδείγματος χάρη το αεροδρόμιο του Χατάι έχει καταστραφεί ολοσχερός και λόγω των καιρικών συνθήκων δεν διακινδυνεύουν τη νύχτα να κάνουν πτήσεις. Λοιπόν, και οι εθελοντές, εκατοντάδες χιλιάδες που έχουν σπεύσει εκεί, άνθρωπος απλός, κόσμος απλός, έχει ψυχολογικά πάρα πολύ καταβληθεί, όπως και όλοι μας εδώ, με την ανθρωπιστική αυτή κρίση που συνεχίζεται σε εκείνες τις περιοχές. Συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες τόνοι βασικών ειδών για να σταλούν. Επίσης, τραυματίες θες που βγήκανε από τα συντρίμια που μπόρεσαν οι διασώστες σημειωτέων στο Καχραμάν Μαράς χθες, υπήρχε και διακοπή ηλεκτρικού. Οι άνθρωποι δηλαδή ήταν χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση, δεν το συζητάμε, και χωρίς τροφή. Οι διασώστες δούλευαν με φακούς. Ναι, συγγνώμη, σε ακούω. Ναι, Βάνα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, γιατί είναι πολύ σγούρη η περιγραφή σου, αλλά τώρα οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν, ανασύρονται ζωντανοί από τα συντρίμια. Στην περιοχή του Καζιάνταμπε, για παράδειγμα, πηγαίνουν, ναι. Το νοσοκομείο λειτουργεί εκεί ή πηγαίνουν σε όμορα? Όχι. Ναι, αυτό θα ήταν το επόμενο που θα έλεγα αμέσως. Λοιπόν, αυτοί οι τραυματίες, επειδή τα νοσοκομεία στις περιοχές δεν υπάρχουν, έχουν καταστραφεί, μεταφέρθηκαν αρκετοί με πλοίο από το Χατάι, από το λιμάνι του Ισκεντερούν, στη Μερσίνα, σε νοσοκομεία της Μερσίνας, και άλλοι που ήταν πιο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν με ειδικές πτήσεις σε νοσοκομεία της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας. Αυτή είναι η κατάσταση και είναι ένα δράμα, παιδιά, γιατί δεν υπάρχει πλέον μηχανισμός εκείνες. Δηλαδή είναι περιοχές οι οποίες ισοπεδώθηκαν τελείως. Έτσι, δημόσια κτίρια, πέρα από τα σπίτια που κατέρευσαν, από τις πολυκατοικίες, από τα νοσοκομεία, από τα στάδια, από τα τζαμιά, από τους αρχαιολογικούς χώρους, είναι ισοπεδωμένες περιοχές και μιλάμε για πολύ μεγάλες περιοχές. Το Γκαζίαντεπ είναι η έκτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας και τα Άδανα η τέταρτη μεγαλύτερη σε πληθυσμό. Και στα Άδανα είχαμε και εκεί κατάρρευση πολυκατοικιών. Βεβαίως, και πολυόροφων κτιρίων, και εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι κάποια κτίρια που μένανε οι άνθρωποι ήταν πρόσφατα, είχαν κατασκευαστεί πριν 2-3 χρόνια. Και από απορίας άξιων, γιατί έχει ξεκινήσει και μια κουβέντα στην τηλεόραση, στα κανάλια, επικρίσεις, μιλάνε για προγραμμάτιστη δόμηση και χωρίς κανόνες δόμηση σε εκείνες τις περιοχές, για περιοχές που είναι πολύ πυκνοκατοικημένες, όπως τα Άδανα που είπες, το Γκαζίαντεπ, έτσι, που ο πληθυσμός αυξήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, υψώθηκαν γιγαντιές πολυκατοικίες, πολυόροφες, 15 όροφες, 17 όροφες, και οι οποίες κατέρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι. Λοιπόν, το υπέδαφος βεβαίως λένε, αλλά και οι κατασκευές, οι οποίες ήταν φτερό στον άνεμο. Γι' αυτό και όταν και εφόσον θα τελειώσει και όποτε τελειώσει αυτή η τραγωδία, θα αναζητηθούν ευθύνες και από την πολεοδομία και από τους αρχιτέκτονες, γιατί βλέπεις ένα σιτέ. Σιτέ σημαίνει ένα συγκρότημα διαμερισμάτων που μένουν πάρα πολύ μαζί. Το μισό κατέρευσε και το άλλο μισό δεν κατέρευσε. Ναι, το βλέπουμε σε εικόνες αυτό. Μισό λεπτάκι λίγο, Βάνα. Λίγο η συνάδελφος κάτι θέλει να σε ρωτήσει. Ναι, βεβαίως. Καλησπέρα και από εμένα. Οι σεισμολόγοι στην Τουρκία τι λένε, γιατί μιλάμε για σεισμούς γίγαντες, δεν είναι γεωλογικό φαινόμενο πρωτόγνωρο. Φοβούνται για νέες δονήσεις και δεν ξέρω αν αυτό συνδέεται. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Άκουσα να αναφέρεται ότι τα σχολεία σε όλη την Τουρκία θα είναι κλειστά μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου. Αυτό έχει να κάνει με μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου σε όλη την Τουρκία και μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου στις 10 περιοχές που έχουν πληγεί. Αυτό ανακοίνωσε ο Τούρκος Πρόεδρος προηγουμένως. Σε όλη την επικράτεια συνδέεται με κάποια ανησυχία για... είναι στο πλαίσιο του εθνικού πένθους.
του εθνικού πένθους, mm-hmm. γιατί έχουν κλείσει και πολλά καταστήματα, έχουν ακυρωθεί παραστάσεις, δεν είναι ο κόσμος ψυχολογικά καλά, mm-hmm. είναι πολύ, δηλαδή να σας πω την αλήθεια, την άλλη, για αυτή την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου είχα κλείσει και εγώ μια παράσταση και ξαφνικά λαμβάνουμε προχθές ένα mail από το θέατρο, τέλος πάντων, όχι αναβολής, ακύρωσης. Έχει σημασία, δεν αναβάλλεται για αργότερα, ακυρώνονται τελείως. Και στο πλαίσιο αυτό, ναι, θα παραμείνουν κλειστά για τα σχολεία. Τώρα, αυτή την ερώτηση που μου κάνατε, λοιπόν, σεισμολόγοι, επιστήμονες, καθηγητές, λένε ότι προειδοποιούσαν εδώ και πολλά χρόνια ότι θα συμβεί αυτός το μέγεθος του σεισμού σε εκείνη την περιοχή που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, γιατί το ονομάζουν το κρίσιμο σημείο του ρήγματος της Νότιας Ανατολίας. Όμως δεν έδωσε κανένα σημασία, γιατί όλοι έδιναν σημασία στην Κωνσταντινούπολη. Με αποτέλεσμα άφησαν εκείνες τις περιοχές, που είναι σύν της άλλης είναι και φτωχές περιοχές, μεγάλες, πολύ πυκνοκατοικημένες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι είναι φτωχοί, δεν έχουν ας πούμε το κοινωνικό και το οικονομικό στάτους ας πούμε των κατοίκων αστικών πόλεων στην Τουρκία. Λοιπόν, μαζεύτηκε πάρα πολύ ενέργεια, συσσόρευση ενέργειας κάτω από τη γη και αυτό προκάλεσε και τους δύο απανοτούς σεισμούς πρωτοφανής για την ιστορία. Τα τελευταία 100 χρόνια στην ιστορία της Τουρκίας εδώ είπαν ότι είναι ο πιο καταστροφικός σεισμός των τελευταίων 100 χρόνων. Είναι μεγαλύτερος και από το σεισμό του 1999. Επίσης και το υπέδαφος, όταν ας πούμε περιοχή, η οποία πανέμορφη περιοχή, δηλαδή και όταν πήγα πριν ένα μήνα και στα Άδανα και στον Καζίαντε, ναι, και στο Χατάι, το Χατάι, η Αντιόχεια δηλαδή ελληνική, που ήταν και σημείο αναφοράς ελληνιστικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής περίοδου, με πολλά αρχαιολογικά μνημεία, κατέρευσαν εκκλησίες, ορθόδοξες, καθολικές, το αεροδρόμιο, σκίστηκε ο δρόμος στη μέση. Αυτά γίνανε, ο δρόμος ας πούμε κατασκευάστηκε πριν 3-4 χρόνια. Το αεροδρόμιο ήταν, αν δεν κάνω λάθος, δεκαετίας, καινούργια δηλαδή. Και αυτές οι πόλεις σχεδόν δεν υπάρχουν πλέον. Τώρα κανείς για να πλησιάσει εκεί, για να πάει Άδανα, για να πάει στο Γκαζιαντέπε, να πάει στο Χατάι, μπορεί. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί ή είναι κλειστοί τα δρόμια? Ναι, έχουν ανοίξει οι δρόμοι. Χθες το βράδυ άνοιξαν. Ναι. Οδικός μπορεί να πάει, ναι. Μάλιστα. Το οδικό δίκτυο βέβαια με προσοχή. Αλλά μόνο οδικός μπορεί να πάει, όχι αεροπορικός, γιατί δεν υπάρχει και κάποιο, δεν υπάρχουν και αεροδρόμια. Και επίσης, παιδιά, να πούμε και αυτό, γιατί εντάξει, λες, ήταν ασύλληπτο, αρχαιολογικά μνημεία ας πούμε. Δεν πίστευα στα μάτια μου όταν είδα ότι κατέρευσε το κάστρο του Γκαζίαντεπ, 2.500 ετών αρχαιολογικό, ναι, μνημείο. Από τη ρωμαϊκή περίοδο, λοιπόν, ναι. Ακριβώς. Συγκλονιστικά. Δηλαδή εικόνα. Όλα αυτά με τα δύο υπερμεγέθη, δεν τα έχει ξαναδεί ποτέ η Τουρκία αυτά τα μεγέθη των σεισμών. Βεβαίως και το υπέδαφος, κάνανε λόγο οι σεισμολόγοι για το υπέδαφος στην Αντιόχεια ιδίως, που δεν ήταν καλό, αλλά είχαν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πολλοί σεισμολόγοι να δώσουν σημασία στο ρήγμα εκείνο, των περιοχών εκείνων. Και μάλιστα πριν κατασκευαστεί το αεροδρόμιο της Αντιόχειας, το οποίο καταστράφηκε και έκλεισε, του Χατάι δηλαδή, είπαν ότι ο χώρος, το υπέδαφος, δεν ήταν καλό τότε να γίνει το αεροδρόμιο και ότι σε μια αντίστοιχη φυσική καταστροφή όπως ο σεισμός θα το απορροφούσε όλο, θα το ρούφαγε η γη. Και ήρθε η στιγμή. Εδώ σκίστηκαν δρόμοι, παιδιά, ναι, σκίστηκαν λεωφόροι στα Άδανα, σκίστηκαν στη μέση. Άνοιξε η γη. Άνοιξε η γη. Μιλάμε για ένα εθνικό δίκτυο. Όταν είχα κάνει το Gaziantep Άδανα, οδικός το έκανα για να δω και το ειδικό δίκτυο στην Τουρκία. Έτσι, ένα οδικό δίκτυο τεράστιο. Και λεωφόροι τριών και τριών, δηλαδή έξι λωρίδων. Και αυτός ο δρόμος σκίστηκε στα δύο, σκίστηκε η γη. Ήταν απίστευτο αυτό και ασύλληπτο. Γι' αυτό και ο κόσμος αφενός δεν μπορεί ακόμα να το συλλάβει, να το διαχειριστεί όλο αυτό. Και θα περάσει και είναι χρόνος. Και το θέλει χρόνο για να το συνειδητοποιήσεις και να καταλάβεις πάρα τι έχεις. Πολύ χρόνο. Πολύ, δηλαδή πολύ. Και η αναστήλωση αυτών των περιοχών. Και μιλάμε εδώ, το βασικότερο, παιδιά, δεν είναι οι περιοχές μόνο. Είναι η ανθρωπιστική κρίση που δημιουργείται. Γιατί όταν έχεις αυτή τη στιγμή περίπου 400.000 αστέγους, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Πού θα εγκατασταθούν? Και όχι μόνο αυτό. Και όταν δεν υπάρχουν νοσοκομεία, και τι θα γίνει και με τον άλλο τον πληθυσμό, ο οποίος έχει ασθένειες, πρέπει να επισκεφθεί νοσοκομείο, να κάνει τις θεραπείες του. Θα όλα εγώ σου λέω ότι θα πάνε σε... Όλα παγώνουν. Ακριβώς.
είναι θα μετικήσουν, θα πάνε σε άλλες περιοχές, ωραία κτλ. Αλλά okay, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα θέλουν να ξαναμπούν στην ενεργό ζωή, να ξαναβρούνε δουλειά, να ξαναξεκινήσεις, να μπουν στα σπίτια τους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν άστεγοι. Μένανε σε σπίτια, ήταν οικογενειάρχες, ήταν ολόκληρες οικογένειες. Πού θα μετεγκατασταθούν αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή αυτή η ανθρωπιστική κρίση αφορά όλο τον πλανήτη. Δεν αφορά μόνο, ας πούμε, την Τουρκία, πολλό δε μάλλον εκεί τις περιοχές. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή που έχουν και μικρά παιδιά θα αναγκαστούν πραγματικά να μετικήσουν. Ναι, εκ των πραγμάτων. Είναι πολύ άσχημη η κατάσταση, παιδιά. Το κλίμα είναι πάρα πολύ, πολύ βαρύ. Δεν έχει σημασία που είμαστε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τις πληγήσεις περιοχές. Ο κόσμος όλος έχει επηρεαστεί άσχημα. Η χώρα είναι σε εθνικό πένθος και θα είναι για 7 μέρες από χτες και για τις υπόλοιπες 6 μέρες. Και η ψυχολογία του κόσμου, ξέρετε, όταν βλέπεις, ας πούμε, να βγαίνουν μικρά παιδιά από τα ερείπια μετά από 30 ώρες θαμμένα κάτω από τόνους μπάζων, 6 και 7 ορόφους κάτω από τη γη, και να βγαίνουν μικρά παιδιά, λες, εδώ μιλάνε για θαύμα. Έτσι είναι. Βάνα, και με αυτό να κλείσουμε. Αυτό. Με το υπάρχει θαύμα, ζωή ακόμα. Βάνα, με το θαύμα να κλείσουμε, γιατί υπάρχει ζωή και θα συνεχιστεί η ζωή. Είναι θλιβερό όλο αυτό που συμβαίνει. Όλοι κλαίμε. Όλοι. Είναι τραγικό. Και να σου πω και κάτι, Βάνα. Αναφέρθηκες νωρίτερα ότι είμαστε πολλά χιλιόμετρα μακριά από τις πληγήσεις περιοχές. Εμείς βρισκόμαστε σε άλλη χώρα από τις πληγήσεις περιοχές. Πονάμε όμως κι εμείς. Είναι πάντως, άνθρωποι, παιδιά, είναι που συνάνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους ξαφνικά κάτω από τα χαλάσματα. Οικογένειες, παιδιά, νέοι, γέροι. Και είναι και γείτονες. Είμαστε γείτονες. Είμαστε οι πρώτοι γείτονες. Είμαστε άνθρωποι. Αυτό λένε όλοι στα social media. Ευχαριστούν την Ελλάδα, ευχαριστούν τους Έλληνες. Δεν μιλάμε ότι πήγαμε πρώτοι, αν πήγαμε πρώτοι ή όχι, και πόσους εθελοντές και πόσα αεροπλάνα και ξέρω εγώ τι. Μιλάμε για την ανθρωπιά μας. Αυτό που δεν μπορεί καμία πολιτική με ήττα, κανένας πολιτικός να αμβρώσει. Ναι. Η αγάπη, η αλληλεγγύη στα δύσκολα μεταξύ των δύο λαών. Και αυτό έχει και από την πλευρά της Ελλάδας, και οι Έλληνες έχουν συγκινηθεί και όπως μπορούν συνεισφέρουν αλληλέγγυα προς το λαό, αλλά και οι Τούρκοι, ο απλός κόσμος, εάν μπείτε στα social media, παιδιά, ευχαριστούν την Ελλάδα, τους Έλληνες, και μας λένε ευχαριστώ γείτονα. Αυτό δεν αλλάζει και δεν πρόκειται να το διαρρήξει κανένας. Πολιτικός, όσοι πέρασαν και όσοι θα ξανάρθουν. Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Υπομονή, και πάνω απ' όλα να είμαστε γεροί. Να είμαστε γεροί. Κουράγιο και σε σένα. Βάνα Στέλου, ανταποκρίτρια του Real στην Κωνσταντινούπολη.